σχετικά με όσον λέγονται περί καταδίκης σε θάνατο δίθεν του στρατάρχη της Λιβύης και υποψηφίου προέδρου της χώρας Χαλίφα Μπελκασίμ Χάφταρ, ενός άνδρα ο οποίος ματέωσε στην ουσία τα σχέδια του Ταγί Περτογάν να καταστήσει τη Λιβύη με Οθωμανικό προτεκτοράτο, να υφαρπάξει τον ορεικτό της πλούτο και να τη χρησιμοποιήσει ως όχημα εναντίον της Ελλάδος. Ο Χαλίφα Μπελκασίμ Χάφταρ λοιπόν ματέωσε όλα αυτά με τις περηφανείς νίκες του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, του νομίμου στρατού της χώρας του οποίου ηγείται. Πρόκειται για το στρατοδικείο της Μιστράτα. Η Μιστράτα είναι μία από τα δύο ισχυρά προπύρια των φιλότουρκων στη Λιβύη, τα μόνα που είχαν μείνει όρθια Κατά τη μεγάλη, μεγαλειώδη προέλαση του Εθνικού Λιβυκού Στρατού είναι η Μιστράτα λοιπόν γνωστή από δεκάδες εκπομπές που έχουμε κάνει από αυτό το κανάλι η Μιστράτα λοιπόν θέλει να καταδικάσει σε θάνατο τον ε, στρατάρχη Χάφταρ. Φυσικά αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία σε ολόκληρη την επικράτεια της Ανατολικής Λιβύης υπό το Εθνικό Λιβικό Κοινοβούλιο, υπό ε, την όμιμη αυτή αρχή της χώρας. Έτσι λοιπόν... Το στρατοδικείο τη Μιστράτα έχει ανακοινώσει και άλλε αποφάσει στο παρελθόν κατά του στρατάρχη Χάφταρ. Προσπαθεί φυσικά να λερώσει, α με επιτραπεί έκφραση, το όνομά του στην πορεία προ τι προεδρικέ εκλογέ. Στην ανακοίνωση τη στρατιωτική εισαγγελία τη Μιστράτα αναφέρθηκε ότι ένα στρατιώτη τη κυβέρνηση Εθνική Συμφιλίωση σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Κολέγιο Πολεμική Αεροπορία στη Μισράτα το 2019 από αεροσκάφο που ανήκε στι δυνάμει του Χάφταρ. Τι λένε οι φιλότουρκοι, σφοδρέ συγκρούσει εκεί θύματα εκατέρωθεν από τι μάχε των Λιβυκών δυνάμεων με του 16-18.000 Σύριου μισθοφόρους που έχει στείλει ο Ταγί Περτογάν στη Λιβύη υπό Τούρκου στρατιωτικού συμβούλου. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό προσπαθούν να σπηλώσουν το όνομα του Στρατάρχη Χάφτα, ο οποίο φυσικά κατά τη γνώμη μας, είναι φαβορή να αναλάβει την Προεδρία της Λιβύης με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τα σχέδια του Ταγί Περτογκάν, τους φιλότουρκους, αλλά και το παράνομο σύμφωνο Τουρκίας Σαράτς. Αυτά σύμφωνα με τη Σοτσιού και το Echedrosay.gr που αναδημοσιεύει την είδηση.